Αγαπητή φίλη, σας, οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση πριν λίγους μήνες στον χώρο του φαρμάκου έφεραν θύελλα αντιδράσεων. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά ήταν αυτά τα μέτρα μέχρι στιγμής και τι επιπτώσεις έχουν φέρει. Το Time TV έχει τη χαρά σήμερα να φιλοξενεί τον Γενικό Διευθυντή του Πειραϊκού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών, τον κύριο Μουχτή Αθανάσιο. Κύριε Μουχτή, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω αρχικά για τις ελλείψεις των φαρμάκων που υπήρξαν έντονα στην αγορά. Έχετε δει κάποια αλλαγή πάνω σε αυτό το θέμα? Οι ελλείψεις έτσι κι αλλιώς είναι ένα χρόνιο πρόβλημα στην αγορά. Μας ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σαφέστατα με τις εφαρμογές της νέας φαρμακευτικής πολιτικής έχει περιοδοτήσει περισσότερες αντιδράσεις από τη μεριά των φαρμακευτικών εταιριών με ένταση των ελλείψεων. Υπάρχει μία αντίδραση λόγω της μείωσης των τιμών καταρχήν. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες περιορίσανε την παράδοση των τεμαχίων των φαρμάκων στις φαρμακαποθήκες λόγω των μειωμένων τιμών. Και από την άλλη υπάρχει ένα άλλος αντίκτυπος ο οποίος προέρχεται από την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και από την έντονη φημολογία περί αναδιαρθρώσεων, πτωχεύσεων κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια επισφάλεια της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, με αποτέλεσμα οι μητρικές των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών να φοβούνται να παραδώσουν τις ποσότητες τις οποίες παραδίδανε στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι ελλείψεις. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρίτος παράγοντας ο οποίος έχει επιδράσει στην αύξηση των ελλείψεων το τελευταίο διάστημα. Αυτός ο παράγοντας είναι το ότι η στρατηγική των φαρμακευτικών εταιριών, το να θέλουν να διαθέσουν τα φάρμακά τους απευθείας στο φαρμακείο, παρακάπτοντας δηλαδή τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς. Είναι μια στρατηγική αυτή η οποία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Πώς τους διευκολύνει αυτό, γιατί το κάνουν αυτό, αυτή την ενέργεια? Το κάνουν σε ειδικά ακριβά φάρμακα. Αφήνουν τα φτηνά φάρμακα τα οποία έχουν και ένα υψηλότερο κόστος αποθήκευσης και διανομής στις φαρμακαποθήκες, αλλά θέλουν τα ακριβά φάρμακα να τα διαθέτουν οι ίδιοι. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετά περιθώρια στη φαρμακοβιομηχανία για το κόστος logistics, για την απευθείας διανομή αυτών των φαρμάκων στα φαρμακεία. Αλλά είναι θέμα στρατηγικής τους και για να μπορούν να κάνουν καλύτερες επιλογές, marketing και καλύτερη προώθηση σε αυτών των φαρμάκων, και έχουν επιλέξει την απευθείας διανομή, κάτι το οποίο όμως δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγορά, γιατί παρόλο που έχουν στήσει κάποια δίκτυα διανομής, δεν έχουν την ευελιξία που έχει μια φαρμακαποθήκη. Δηλαδή, μια φαρμακαποθήκη μπορεί να διαθέσει το οποιοδήποτε φάρμακο μέσα σε 1-2 ώρες, ενώ η οποιαδήποτε φαρμακοβιομηχανία για να το αναθέσει, για να το διανύμει, θέλει 1-2 μέρες τουλάχιστον. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στα φαρμακεία και στους ίδιους τους ασθενείς. Και ας περάσουμε τώρα στο άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών. Αυτό πιστεύετε έχει βοηθήσει τη συγκεκριμένη αγορά ή μήπως έχει αναγκάσει τα φαρμακεία να κλείσουν για να αντέξουν τον ανταγωνισμό? Όχι μόνο δεν έχει βοηθήσει την αγορά, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχουν αρχίσει να ανοίγουν καινούργια φαρμακεία και τα παλιά φαρμακεία αρχίζουν να βρίσκονται περισσότερο σε δεινή θέση. Δεν έχουν αρχίσει να φαίνονται κάποια ορατά αποτελέσματα ακόμα από αυτό το νέο πεδίο. Είναι αρκετά νωρίς για να δημιουργηθούν επιπτώσεις στα παλιά φαρμακεία. Αρχίζουν όμως να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Η προοπτική είναι να ανοίξουν κάποιες χιλιάδες καινούριων φαρμακείων. Αυτά θα δημιουργήσουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα σε όλα τα φαρμακεία μαζί. Θα επιδεινωθεί, θα εξαθλειωθεί η οικονομική κατάσταση του κάθε φαρμακείου και μετά θα φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα αρχίσουν να ξανακλίνουν πάλι οι φαρμακεία, βάζοντας έτσι σε δύσκολη θέση και τα παλιά και τα νέα φαρμακεία. Ήταν μια διέξοδος φυσικά για τους νέους φαρμακοποιούς το ότι μπορούν να ανοίγουν ένα καινούριο φαρμακείο σε αυτή τη φάση. Είναι χαρούμενοι μεν, αλλά μετά από 1-2 χρόνια θα αρχίσουν να φαίνονται τα δύσκολα προβλήματα και στα νέα φαρμακεία. Πάμε σε μια κατάσταση στην οποία πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να κλείνουν πλέον έτσι κατά χιλιάδες. Η λύση με την συγχώνευση πολλών φαρμακείων, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την κατάσταση, θα μπορέσει να αυξήσει ίσως ή θα μειώσει το περιθώριο κέρδους των φαρμακοποιών? Οι συνεργασίες μεταξύ των φαρμακείων είναι κάτι το οποίο συζητιέται έντονα τον τελευταίο καιρό. Οι
φαρμακοποιοί μέσα στην αγωνία τους να βρουν καινούργια μοντέλα προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτόν τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό που ανοίγεται πλέον έτσι με τα καινούργια φαρμακεία τα οποία μπαίνουν στην αγορά. Είχαμε που είχαμε την χειρότερη αναλογία κατοίκων προς φαρμακεία, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα. Φαίνεται λοιπόν σαν ένα μοντέλο, σαν μια διέξοδο στη λιανική αγορά οι φαρμακοποιοί να αρχίσουν να μιλάνε και έχουν ξεκινήσει και δημιουργούνται ομάδες και συζητάνε μεταξύ τους αυτή τη στιγμή για το αν θα μπορούσαν να κάνουν πολυσυστεγάσεις φαρμακείων ή ενδεχομένως και εταιρείες φαρμακείων, άτυπες εταιρείες φυσικά, προκειμένου να κάνουν πιο σύγχρονες μονάδες οι οποίες θα είναι περισσότερο οργανωμένες, σε πιο έτσι, σύγχρονα μοντέλα, σε πιο σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων και όχι στο φάρμακο, το οποίο, όπως βλέπουμε, η αγορά μας συρρυκνώνεται συνέχεια. Θα μπορούν δηλαδή σε άλλες κατηγορίες παραφαρμακευτικών, καλλιντικών, συμπληρωμάτων διατροφής να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να βοηθήσει για να υπάρχει μια προστασία γενικότερη γύρω από αυτές τις φωνές? Αν και συζητιέται σε κυβερνητικούς παράγοντες στον χώρο του Υπουργείου Υγείας αυτή η εξέλιξη, δηλαδή των συνεργασιών των φαρμακείων, μέχρι τώρα δεν έχει θεσμοθετηθεί δηλαδή κάποια υποστήριξη ώστε να παρακινηθούν, να υποβοηθηθούν τα φαρμακεία να μπουν σε αυτή την, σε αυτή την εξέλιξη. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τη μεριά της πολιτείας πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο, πολύ πολύπλοκο θέμα, τελείως διαφορετικό σε σχέση με το ατομικό φαρμακείο. Άρα, αν η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να θεσμοθετήσει κάποια έτσι νέα κατάσταση. Ένα άλλο σημαντικό επίσης ζήτημα ήταν οι συνταγογράφησεις που υποχρεούνται πλέον οι γιατροί να εφαρμόζουν. Ναι. Αυτό πόσο έχει βοηθήσει τον εξορθολογισμό των δαπανών? Υπάρχουν αποτελέσματα? Με βάση τις ανακοινώσεις των διοικητών των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών που έχουν εμπλακεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φαίνονται θεαματικά αποτελέσματα. Μιλάνε για μειώσεις της φαρμακευτικής δαπάνης, της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, τουλάχιστον στο δικό τους το κομμάτι, της τάξης του 30-35%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό, είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι αυτά τα θεαματικά νούμερα δεν εμπεριέχουν μόνο εξορθολογισμό της δαπάνης, ένα συνειδητό έτσι, εξορθολογισμό, αλλά υποκρύπτουν όμως και ατέλειες του συστήματος και τις δυσκολίες τις οποίες έχει το σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε αρκετά νηπιακή κατάσταση, λειτουργεί πιλωτικά αυτή τη στιγμή, βγάζει πολλές παιδικές ασθένειες και πολλά προβλήματα. Από την άλλη, δεν υπάρχει και η σχετική εξοικείωση των γιατρών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με αποτέλεσμα αυτό να βγαίνει στη συνταγογραφία. Σιγά σιγά όμως, όταν εκλείψει αυτό το πρόβλημα, θα αρχίσει να αλλάζει η συμπεριφορά ο γιατρός, άρα ενδεχομένως να μην υπάρχουν τόσο καλά νούμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά για όλη την αγορά. Για όλη την αγορά, για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και για τις υγιείς φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να επιδιώκουν έναν σωστό ανταγωνισμό. Σαφέστατα είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλοι οι παράγοντες της αγοράς. Και υπάρχουν ακόμα όμως γιατροί, γιατί εγώ έχω προσωπικά δει γιατρούς να γράφουν ακόμα στο χέρι τα Γράφουν φάρμακα. Ακόμα στο χέρι, είτε γιατί δεν μπορούν να εξοικειωθούν, είτε γιατί πολλές φορές αρνούνται. Αρνούνται να δεχθούν αυτές τις εντολές. Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση όμως με αυτό το πράγμα? Φαντάζομαι από αυτά τα οποία έχουν ακουστεί από τους διοικητές ότι θα ληφθούν μέτρα κατά των γιατρών αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν με το νέο σύστημα και εξακολουθούν να λειτουργούν έτσι με το παραδοσιακό τρόπο. Ο ρόλος των συνεταιριστικών επιχειρήσεων τώρα ενισχύεται, πιστεύετε, ή υποβαθμίζεται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου? Πιστεύω ειδικά μετά την τελευταία υπουργική απόφαση, όχι απλά ενισχύεται ο ρόλος των συνεταιρισμών, αλλά πιστεύω ότι οι συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες, οι συνεταιρισμοί εξελίσσονται σε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια των φαρμακοποιών, γιατί ενδυναμώνεται ο ρόλος τους. Και αναφέρομαι στο θέμα των εκπτώσεων, οι οποίες πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να δίνονται στο φαρμακείο.
Έτσι κι αλλιώς τα φαρμακεία δεχτήκαν μια πολύ ισχυρή πίεση από τη μείωση του ποσοστού κέρδους, αλλά πέρα από το δικό τους το ποσοστό το οποίο μειώθηκε, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μειώθηκε και το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποθηκών κατά 35%. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως τα όποια μικρά ποσοστά έχουν ακόμα τη δυνατότητα οι φαρμακαποθήκες να κάνουν κάποια εμπορική πολιτική και να ενισχύουν τα φαρμακεία πελάτες τους, δεν επιτρέπεται πλέον. Και δεν επιτρέπεται και από τις φαρμακαποθήκες και δεν επιτρέπεται και από τη φαρμακοβιομηχανία. Οι συνεταιρισμοί όμως είναι οι μόνες επιχειρήσεις στη φαρμακευτική αγορά οι οποίες έχουν τη δυνατότητα νόμιμα να μετακυλίουν ένα από αυτό το περιθώριο που υπάρχει ακόμα αυτή τη στιγμή κέρδους προς τα φαρμακεία. Mm. Είναι κάτι το οποίο βέβαια αυτή η εξέλιξη είναι αρνητική για τη φαρμακοβιομηχανία σε σχέση με την στρατηγική που ανέφερα στην αρχή ότι θέλουν να κάνουν απευθείας πωλήσεις προς το φαρμακείο. Άρα τους έχει, αυτή τη στιγμή τους έχει κόψει το όπλο της εμπορικής πολιτικής να προσεγγίζουν το φαρμακείο δίνοντας κίνητρα να αγοράζει απευθείας. Δεν ξέρω, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την αγορά σε αυτή την άρση των εκτόσεων. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση έτσι, προς το Υπουργείο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά στην περίπτωση που την υφιστάμενη κατάσταση εξακολουθήσει να ισχύει κάτι τέτοιο δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να ενισχύουν τα φαρμακεία μέλη τους με τα όποια περιθώρια διαθέτουν. Ο δικός σας ο συνεταιρισμός πώς βλέπετε να κινείται όλο αυτό το διάστημα, η κρίση έχει επηρεάσει καθόλου? Σαφέστατα υπάρχει επίδραση στο θέμα των πωλήσεων. Ο Πιφασίν έχει μία μείωση των πωλήσεών του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε σχέση με το 2009, 10,9%. Σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς είναι αρκετά καλύτερα, γιατί οι αποφάσεις του Υπουργείου ήταν στην αρχή 20% μείωση των τιμών των φαρμάκων. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι θέμα μόνο μείωση τιμών, δηλαδή μόνο με αυτή την πολιτική δεν μπορεί να περιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη το Υπουργείο. Οι φαρμακευτικές εταιρείες βρήκαν άλλους τρόπους να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να αυξηθεί αυτός ο τζίρος. Παρ' όλα αυτά, η πτώση όμως της κατανάλωσης των φαρμάκων είναι πάνω από 13%. Επομένως, εκτιμώ ότι αυτή η μείωση στο Πιφασίν κατά 10,9% είναι αρκετά καλή σε σχέση με το μέσο όρο. Πιστεύετε αυτό θα αλλάξει το 2012? Επειδή θα συνεχίσει έτσι. Η προοπτική είναι να ληφθούν και άλλα μέτρα για μείωση, για περαιτέρω μείωση τιμών και ειδικά στο κομμάτι των generics, πιστεύω ότι αυτό θα έχει περαιτέρω επιδείνωση των πωλήσεων από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Παρόλα αυτά, που ήταν μια χρονιά που είχε πτώση των πωλήσεων, από πλευράς κερδοφορίας ο συνεταιρισμός, ο Πιφασίν, είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είχαμε μια εκτείναξη των κερδών στα 3,6 εκατομμύρια από 1,4 που ήταν πέρυσι. Φυσικά όλη αυτή η μεγάλη έτσι, αύξηση των κερδών δεν ήταν και λειτουργική. Ένα άλλο κομμάτι οφείλεται στο ότι υπήρξαν αφορολόγητα αποθεματικά προηγουμένων ετών, τα οποία επειδή έπρεπε το Υπουργείο να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να τα εμφανίσουν στα κέρδη τους για να μην είναι σαν αφορολόγητα αποθεματικά, μεταφέρθηκε στον συλλογισμό με αποτέλεσμα να φανεί όλο αυτό το μεγάλο κέρδος που στην ουσία είναι κέρδη προηγουμένων ετών. Παρ' όλα αυτά όμως, το λειτουργικό αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη για το συνεταιρισμό τη χρονιά που μας πέρασε αυξήθηκαν, παρόλο που υπήρχε μείωση των πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά ένα 9-10% περίπου, με αποτέλεσμα να είμαστε στο 1,5 εκατομμύριο λειτουργικά, συν τα άλλα τα αποθεματικά, φτάνοντας στο ενιαίο σύνολο των 3,5 εκατομμυρίων περίπου. Ο Πιφασίν δραστηριοποιείται μόνο στον Πειραιά, έτσι δεν είναι? Ο Πιφασίν σαν φαρμακαποθήκη είναι μία από τις τέσσερις φαρμακαποθήκες του ομίλου Πιφασίν, γιατί έχει άλλες τρεις θυγατρικές φαρμακαποθήκες, μία στην Κορινθία, την Σιφακό, Σιφαπέλ, είναι στην Αργολίδα. Πρόσφατα, πριν από κάνα 2 χρόνια περίπου, ανοίξαμε άλλη μία καινούργια στη Σάμο. Και επίσης έχουμε μαζί στην Αρκαδία, μαζί με το συνεταιρισμό Νοτίου Πελοποννήσου, άλλη μια θυγατρική φαρμακαποθήκη, την οποία τη συλλειτουργούμε.
Επομένως, κινείται σε όλες αυτές τις περιοχές μέσω του δικτύου των φαρμακοποθηκών που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Σκέφτεστε να το ευρύνετε αυτό το πλαίσιο? Γεωγραφικά δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί ήδη η αγορά είναι κορεσμένη. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την πορεία της αγοράς γενικότερα, ανακατατάξεις οι οποίες θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, γιατί τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τις 150 φαρμακαποθήκες που υπάρχουν σήμερα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα φανεί ανάλογα με το τι συμβαίνει στον ανταγωνισμό. Πέρα όμως από τις φαρμακαποθήκες, στον όμιλο θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και άλλη μια θυγατρική εταιρεία του Πιφασίν, λέγεται Medicine, και είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς τα φαρματεία. Δηλαδή, σε αυτή την εταιρεία συμμετέχουν μετοχικά και 70 φαρμακεία μέλη του συνεταιρισμού, ναι, και έχει σαν αντικείμενο την υποστήριξη του φαρμακείου και την αναβάθμιση του με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στα φαρμακεία. Τι υπηρεσίες, για τι υπηρεσίες μιλάτε? Είναι υπηρεσίες marketing, παροχή εξειδικευμένου προσωπικού για την προώθηση των καλλυντικών, merchandising, λειτουργεί στο κομμάτι της... του συντονισμού των αγορών και συμφωνιών παραφαρμακευτικών καλλυντικών προϊόντων κτλ. Και γενικά στη βελτίωση της λειτουργίας του φαρμακείου, στην καλύτερη οργάνωσή του. Για να είναι πιο βιώσιμο, να είναι πιο βιώσιμα, πιο ανταγωνιστικά και να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά στο κομμάτι των καταναλωτικών προϊόντων. Η βελτίωση διαχείρισης των αποθεμάτων και γενικότερα τα logistics σας ενδιαφέρουν, είναι σημαντικά, πιστεύετε, έχετε σκοπό να επενδύσετε πάνω σε αυτό το πεδίο? Έτσι κι αλλιώς οι φαρμακαποθήκες επί της ουσίας είναι εταιρείες logistics. Ασχολούνται με αποθήκευση, με διακίνηση, με διαχείριση των αποθεμάτων τους. Άρα είναι κρίσιμες λειτουργίες όλη αυτή η τομή στους οποίους ανέφερα. Σαν Πιφασίν, πριν από ένα χρόνο περίπου θέσαμε σε λειτουργία μια εξειδικευμένη εφαρμογή γύρω από την διαχείριση των αποθεμάτων του ομίλου. Για πρώτη φορά δηλαδή άρχισε να γίνεται κεντρικά η διαχείριση των αποθεμάτων του ομίλου, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις, οι οποίες είχαν και αντίκτυπο και στην κερδοφορία, όπως ανέφερα προηγουμένως, στη χρονιά που μας πέρασε. Γιατί αυξήσαμε σημαντικά την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Ο σχετικός δείκτης δηλαδή από το 16,5 πήγε περίπου στο 20 η ανακύκλωση των εμπορευμάτων μέσα στη χρονιά. Πέραν αυτού, μας βοήθησε και για την περσινή χρονιά, στην οποία υπήρχαν συνεχείς υποτιμήσεις φαρμάκων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια υποτιμολόγηση των αποθεμάτων. Είχαμε ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας, προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από αυτές τις συνεχείς μειώσεις των τιμών των φαρμάκων, που είχε ένα καλό αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης. Ωραία, κύριε Μουχτή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.